네. 아우, 잘생겼네, 씨들. 에이. 가세요. Λαθρεμπόριο με αγκούρια της θάλασσας έκαναν αλληλεί στη Λευκάδα, οι οποίοι συνελήφθησαν από άνδρες του λιμενικού σώματος. Το επαγγελματικό αλλιευτικό σκάφος έκανε εκφόρτωση αλλιεύματος του γένους Ολοθούριο σε φορτηγό όχημα ψυγείο χωρίς να υπάρχει άδεια. Συνολικά κατασχέθηκαν 31.288 τεμάχια Ολοθούρια υπολοιπωμένων διαστάσεων, συνολικού βάρους 800 κιλών. Το γνωστό με την επιστημονική ονομασία Ολοθούριο, που ανήκει στην οικογένεια των αχινών και αστεριών, αποκαλείται από τους ψαράδες του Ιωνίου και του Αιγαίου ψολιόγκος ή αγκούρι της θάλασσας, και η μοναδική χρήση του στην Ελλάδα είναι μόνο για δόλωμα από ερασιτέχνες αλλιείς σε παραγάδι. Ζει κυρίως μέσα στην άμμο ή σε ρογμές βράχων και τρέφεται με ζωικές ή φυτικές ουσίες. Και αν το κανονικό αγκούρι δεν κοστίζει πιο πολλά από 2 ευρώ το κιλό, ακόμα και αν είναι βιολογικής καλλιέργειας, δεν ισχύει το ίδιο για τον θαλασσινό συνονόματό του. Όσο αειδιαστικό και αν μοιάζει στην όψη, το αγκούρι της θάλασσας θεωρείται ένα από τα εκλεκτότερα εδέσματα στην Ασία, κυρίως στην Κίνα και την Ιαπωνία, με την τιμή του συχνά να αγγίζει ή να ξεπερνά και τα 3.500 δολάρια το κιλό.